Τι είχε ο φάκελος? Έπαθε κάτι μυρτό. Τη μυρτό μας την απαγάγανε. Οπότε θα μου πεις την αυτό που κρύβεις εκεί. Η στίχη για το καινούριο μου τραγούδι. Έκπληξη. Με εμάς τι θα γίνει, πότε το κόβεις να συνεχίσουμε? Δεν ξέρω, θα σε πάρω τηλέφωνο. Ναι, καλά, πάρε, αλλά μην περιμένω 500 ώρες. Πριν λίγο βγήκε από το χειρουργείο. Θα σε πάρει εκείνη. Η Μελίσσα. Είναι κόρη του φίλου μου. Του Αντρέα. Δεν ξέρω αν το ξέρεις. Και θέλω να τη βοηθήσω. Κακό είναι. Ακόμα να βρεις τα χρήματα. Το παλεύω. Αργείς όμως. Και δεν μ' αρέσει να περιμένω. Χωρίς να θέλω να σε τρομάξω, ξεκίνα σιγά σιγά να μαζεύεις τα χρήματα. I need the money the soonest possible. Κάνε υπομονή. Ο σεφς ετοιμάζει σούσι. Ρε, ας την ησυχή. Μπορεί να πείρανσε το κοριτσάκι. Ας την, δεν βλέπεις. Τρέμει σαν το ψάρι. Μην ανησυχείς. Έτσι για πλάκα τα λέει, για να περάσει η ώρα. Για πες, θα κάνουμε τίποτα μετά το σχολείο? Ρε εσύ, δεν έχω όρεξη. Έχω ανησυχήσει με τη Μυρτό. Η μητέρα της μου λέγε κάτι κουλά, σαν να μην ήθελα να πάμε να τη δούμε στο νοσοκομείο. Και. Καλύτερα, σκασίλα μας. Ωραία φάση. Δηλαδή, αν δεν ήταν ξαδέρφη σου, τι θα έλεγες να ψοφήσει? Τι θες τώρα? Να σε ρωτήσω, εσύ ήξερες για τη σκολικοειδίτιδα? Πας καλά, παιδάκι μου, πού να το ξέρω? Αφού η μάνα της σου είπε ότι την έπιασε χθες βράδυ. Είπα, επειδή μήπως το ξέραν οι γονείς σου, επειδή ο πατέρας σου έχει την κλινική και μήπως την πήγαν εκεί. Ωρε φίλε, μας έπριξες από το πρωί. Η ξαδέρφη σου το ένα, η ξαδέρφη σου το άλλο. Φτάνει! Εντάξει, καλή χρυσή, αλλά δεν θα αρρωστήσω εγώ επειδή αυτή έπαθε κρίση στη σκουλικαντέρα της, έλεος! Φέρατε καρότσια, πού να τα βάλω? Μπράβο, ξαναπήγαινετε στη θέση τους. Δεν θα τα χρειαστούμε σήμερα. Μην κοροϊδεύεις. Με έβαλες να τα φέρω και τώρα μην ξέρεις να τα πάω πίσω, καψόνια μου κάνετε. Καθόλου. Καλό σου κάνει να μαθαίνεις και τα κατατόπια. Α, ναι, είδα και εσάς τους παλιούς, πως ξέρετε τους χώρους. Το δεύτερο υπόγειο είναι κλειδωμένο. Στον πρώτο ήταν τα καρότσια. Στο πρώτο? Περίεργο. Πώς γίνεται να ήταν στο πρώτο, αφού άλλαξε κουβέντα γιατί ήρθε το αφεντικό. Μπράβο, Άγγελε, τα πας πάρα πολύ καλά. Αν και άπειρος. Ευχαριστώ. Μπορώ να πω... πάντα στη διάθεσή σας. Ναι. Προέχει το καλό της κλινικής. Μπράβο. Πού είσαι, κοριτσάκι μου, πού σε κρατάνε? Μη φοβάσαι, η μανούλα δεν θα σε αφήσει να πάθεις κακό. Μη φοβάσαι. Ενάμωσε το λίγο. Τον ήχο. Θάλασσα κουφήθηκε. Μοιάζει να είναι η αγάπη. Ήλιος που δεν κρύφτηκε. Όταν ήρθε το σκοτεινό. Θες να πάω άλλη μία? Μήπως θες να κάνουμε ένα διαλυματάκι? Όχι, παιδιά, συνεχίζουμε. Δεν γίνεται να μην μπορώ να το πω καλά. Πάμε, την αρχή. Θάλασσα που χύθηκε. Μοιάζει να είναι η αγάπη.
το λίγο αν μ' αγαπάς. Άσε με να σε κρατήσω, φώτισε τη μέρα μου. Κι άσε με να σε φιλήσω, νύχτα του ονείρου θα είναι η νύχτα που θα είμαι. Στοπ, 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 δεν μπορώ. Δεν ξέρω τι είπα. Νομίζω ότι είναι, σήμερα είναι μία από τις χειρότερες ερμηνείες μου. Ναι, υπερβολές. Θες να το κουβεντιάσουμε? Τι να κουβεντιάσουμε, Τιμό? Δεν ξέρω, προφανώς η παλιά Αμάντα δεν μπορεί να στηρίξει τα τραγούδια της νέας Αμάντας. Εγώ σας αφήνω να τα πείτε, έρχομαι σε λίγο. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα, Αντώνη. Κάτι θα βρείτε. Μάλιστα. Κανένα νέο? Έστειλαν άλλο DVD, σε πήραν τηλέφωνο? Όχι, τίποτα. Μάλλον το κάνουν επίτηδες. Είναι παλιό και δοκιμασμένο κόλπο. Το λένε πόλεμο νεύρων. Δεν αντέχω, ρε παπά, όλο αυτό. Και από πάνω πρέπει να το παίζω και χαλαρή. Ηρέμησε, κοριτσάκι μου. Ηρέμησε, σε παρακαλώ. Πρέπει να κάνουμε υπομονή. Σε λίγο θα τελειώσει το μαρτύριό μας. Αύριο πάω στην Ελβετία. Παναφέρω τα λεφτά. Με ξεπερνάει αυτό που κάνεις. Δεν διστάζεις να δώσεις το σκόπο σου μιας ζωής. Για τη Μυρτώ μας. Τα πάντα θα τα δώσω για τη Μυρτώ μας. Όπως και για σένα, αγάπη μου. Και τη ζωή μου να μου ζητούσαν, θα τους την έδινα. Μπαμπά μου, σε παρακαλώ, πες μου ότι δεν φταίω εγώ για αυτό που έγινε. Που της μίλησα τόσο άσχημα. Μελισσάκι μου, δεν φταίς εσύ. Μην το ξανακούσω ποτέ να το λες αυτό το πράγμα. Τι σου συμβαίνει? Δεν ξέρεις. Η φάση με τη Μελίσσα. Η φάση με τη Μελίσσα. Δεν μου φταίει η Μελίσσα. Εσύ μου φταίς και τα ψέματα που λες. Χθες το βράδυ ήρθες στο σπίτι σου. Και εσύ σήμερα το πρωί στο καφέ δεν μου είπες τίποτα. Γιατί μου το έκρυψες? Δεν ξέρω. Δεν ήθελα να βγάζει λάθος συμπεράσματα. Αν και δεν τα απέφυγα. Λάθος συμπεράσματα? Ναι. Είχε ένα προσωπικό ζόρι. Ήθελε έναν άνθρωπο, ένα φίλο, μια αγκαλιά. Το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Ότι όταν μια γυναίκα έρχεται στο σπίτι ενός άντρα μέσα στη μέση της νύχτας, δεν θέλει απλώς μια φιλική αγκαλιά. Κι έτσι να είναι, εγώ δεν έχω τίποτα με τη Μέλισσα. Με το που έφυγε όμως, σου ήρθε η έμπνευση. Τέλος πάντων, Τίμω, δεν με ενδιαφέρει τι κάνεις στη ζωή σου με καμία. Δηλαδή, δεν με ενδιαφέρει ποια βάζεις στο κρεβάτι σου, ποια βάζεις στη ζωή σου, δεν με ενδιαφέρει ποσός. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι. Είναι γιατί μου είπες ψέματα. Θέλω μεταξύ μας και σαν φίλοι και σαν συνεργάτες να είμαστε ειλικρινείς. Και εσύ δεν είσαι. Εντάξει. Okay. Έκανα λάθος. Έπρεπε να σου πω την αλήθεια. Πάμε τώρα. Και δεν καταλαβαίνω γιατί μου το έκρυψες. Γιατί δεν μου την είπες αυτή την αλήθεια. Τι φοβήθηκες δηλαδή, ότι θα ζήλευα? Δεν με ξέρεις καθόλου καλά. Ξέρεις κάτι? Εγώ δεν θα γίνω ποτέ σαν εσένα. Τι εννοείς? Τόσο καλή. Τόσο μεγαλόψυχη. Εγώ μάλλον πήρα από τη μαμά. Και ποιος σου είπε ότι η μαμά σου δεν είναι μεγαλόψυχη? Ας μην τα ανοίξουμε κι αυτό τώρα. Α, μην ξεχάσω, το πρωί που μίλησα με τον Τίμο, του είπε ότι η μικρή έκανε εγχείρηση. Οπότε μην απορρίσεις αν σου πει περαστικά. Οκ. Okay. Να σου πω και κάτι ευχάριστο. Μπα, έχουμε και ευχάριστα, για πες. Σήμερα ο Τίμος μου έφερε ένα πολύ όμορφο τραγούδι. Ναι. Το γράψατε? Ναι. Και μάλιστα ήταν η πρώτη φορά που είχα τόσο πολύ συνέστημα. Είχα συνέχεια το μυαλό μου στη Μυρτώ. Γιατί ρε γαμώτο, γιατί σε εμάς? Νιώθω τέτοιο μίσος μέσα μου. Θέλω να τους βρω και να τους τσακίσω. Μη στεναχωρείς, αγάπη μου. Όλα θα πάνε καλά. Μόλις σου δώσουμε τα λεφτά, θα την αφήσουν ελεύθερη. Το μόνο που χρειάζεται είναι να έχουμε θετική σκέψη. Όχι, όχι. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό που μου ζητάς. Φοβάμαι ότι αυτή η ιστορία θα έχει άσχημο τέλος. Έχω ένα κακό προαίσθημα. Ελπίζω να σας άρεσαν τα ρούχα. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Α, γεια σου, Αμάντα. Ήρθες να πάρεις το φορεματάκι, ε? Όχι, νομίζω ότι έχω ξεχάσει την ατζέντα μου εδώ. Ναι, ναι. Μισό λεπτό.
Αυτή δεν είναι. Μπράβο, βρε Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Να δοκιμάσουμε κανένα ρουχαλάκι. Όχι, δεν έχω όρεξη σήμερα, έλα. Κοίτα, άμα μάθει η Πεπίδα ότι ήρθες εδώ και δεν σε έβαλα να δοκιμάσει κάτι, θα με κρεμάσει το Σύνταγμα. Τι να σου πω, βρε Γιώργο, δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι είναι για μένα τα ρούχα. Είναι πολύ νεανικά. Όχι, όχι, Αμάντα, μπροστά σου. Δεν πιάνουν τίποτα ούτε όλα τα 20χρονα. Όλα τα 20χρονα αποκλείεται. Γιατί εγώ είμαι όσο δύο 20χρονα. Μην λέμε και ό,τι θέλουμε. Πάντως, Αμάντα, μας υπεριορεί. Εγώ είμαι πολύ μεγάλος φαν. Έχω φωτογραφίες σου, έχω αφήσει τους τοίχους. Τι να σου πω, θα ήθελα και ένα αυτόγραφο τώρα, αλλά. Να, θες να το ρίξεις εδώ, ε? Μια τσίφρα. Ρίξ' τη. Αμάντα. Να σου πω εσένα. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, με. Επειδή δεν σε κόβω να ασχολείσαι μόνο εδώ πέρα με το μαγαζί και τον παπαγάλο και την Πεπίτα, τι ακριβώς κάνεις στη ζωή σου, μάλλον τι άλλο κάνεις στη ζωή σου. Κοίτα, να σου πω τώρα την αλήθεια, να σου πω, δεν ξέρω. Να μου πεις, βέβαια. Ασχολούμαι και με τη μουσική. Με τη μουσική? Τι ακριβώς κάνεις? Τραγουδάς ή παίζεις κάποιο όργανο? Κοίτα, βασικά εγώ. Αμάντα μου, κορίτσι μου, καλά μιλάμε. Είναι η τυχερή σου μέρα σήμερα. Κοίτα, καινούργια παραλαβή, είμαι ο άνθρωπός σου. Έτσι και βάλεις αυτά τα ρουχαλάκια, όχι απλά θα είσαι η πρώτη, όλες οι άλλες θα φαν τη σκόνη σου. Έλα, έλα, Πεπίτα. Σύφουνας είσαι πια. Όχι απλά σύφουνας. Είμαι ο τυφώνας Πεπίτα, σαρώνω λέμε. Πάντως ο Γιώργος είναι πολύ καλό παιδί. Και με πολλά ταλέντα. Από ταλέντα, άλλο τίποτα. Και κυρίως κρυφό ταλέντο. Ναι, πρόσχε μην το χάσεις. Γιατί η μουσική είναι αρρώστια. Θα στον πάρει. Ναι. Σε λίγο θα έρθει ένας φάκελος. Πρόσεξε, άνοιξε τον μόνος σου. Μόλις ήρθε ένας φάκελος για σένα. Κοίτα. Να σου πω, τι είναι αυτός ο φάκελος? Πρόλαβα να τον δω. Δεν τον είδα ακόμα. Άμα τον δω θα σου πω τι είναι. Από πρωί όλο ρωτήσεις. Απαντήσεις δεν παίρνω όμως. Μάλλον τα νεύρα σου είναι η απάντηση που ψάχνω. Κάτι πάει πολύ στραβά, έτσι. Με συγχωρείς. Δεν ήθελα να σε εκνευρίσω. Από ενδιαφέρον ρωτάω. Ξέρω ότι έλαβες το πρωινό διαματάκι. Φρόντισε να είσαι συνεργάσιμος. Μην κάνεις καμιά ανοησία με την αστυνομία. Το καλό που σου θέλω. Μέχρι τώρα δεν έχω πειράξει τρίχα από τα μαλάκια της κόρης σου. Εάν όμως με θυμώσεις, δεν θα λαμβάνεις πλέον DVD, αλλά δωράκια τεμαχισμένα. Το καφεδάκι σου, λουτμάκι μου. Σιγά, κοριτσάρα μου. Θα πάθουμε τίποτα. Σαν τι? Σε πειράζω. Ευχαριστώ που ήρθες. Sorry που σου βάλασα μέχρι εδώ, αλλά η Πεπίδα μου βάλε χέρι το πρωί. Είχαμε και πολύ παλατεία. Sorry. Τι sorry, παιδάκι μου, πας καλά. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ίσα ίσα, για μένα είναι ευκαιρία να ξεφεύγω και από το μπαρ. Ο καφές κερασμένος. Ευχαριστώ, συνάδελφε. Συνάδελφε. Γεια σου, Αμάντα. Δεν κατάλαβα ότι ήσουν μέσα στο δοκιμαστήριο. Κακός, αγάπη μου, έπρεπε. Για να εξυπηρετεί η Πεπίτα, κάποιο σημαίνον πρόσωπο είναι μέσα. Δεν το κατάλαβες, όλα εγώ πρέπει να στα εξηγώ. Για πες εσύ. Μίλησες με τα γόρη σου. Συνήλθε από το κενό μνήμης. Με πήρε κάποια στιγμή τηλέφωνο, αλλά πολύ γκρινιάριζε, παιδί μου, αυτός ο άντρας. Γιατί τι έλεγε? Έλεγε ότι δεν έχουν καθόλου δουλειά, στο χειρουργείο κάθονται. Αυτά είναι. Να πληρώνεσαι και να κάθεσαι. Ναι, και γκρινιάζει κιόλας από πάνω, αντί να χαίρεται. Που δεν δίνει εκεί κανένα χάπι, κανένα καθαρκτικό σε κανένα τρέχει. Τι να πει. Γιατρός είναι ο φίλος σου. Ε? Όχι. Τι είναι? Νοσηλευτής. Α, και πού δουλεύει? Κοίτα τώρα να δεις σύμπτωση. Ο Άγγελος, το αγόρι του Γιώργου. Α, που είναι και δικός μου συγκάτοικος. Πριν από λίγες μέρες έπιασε δουλειά στην κλινική του Σωτήρη. Ποιανό Σωτήρη, του άντρα μου? Ναι. Και δεν έχει δουλειά η κλινική? Σήμερα δεν υπάρχει χρόνος ούτε για καλημέρα. Γιατί τόσο βιαστικός? Έχω δύο χειρουργία.
Ναι, μην ψάχνω. Και θα να δεις πόσο μικρός είναι ο κόσμος τελικά. Ωραία. Θα πω στο Σωτήρη να προσέχει τον Άγγελο. Ιδιαιτέρως. Γιατί εγώ κι εσύ δεν θα είμαστε μαζί. Πρόχειρη πρόβα ήταν αυτό. Φαντάζομαι πως θα είναι η κανονική ηχογράφηση αν είναι αυτό το πρόχειρο. Αλήθεια σου άρεσε. Mm-hmm. Ξέρεις, μετράει πολύ γνώμη μιας μεγάλης τραγουδίστριας και την υπολογίζω. Ρεσικλιαριέ, τι θα γίνει, θα κάτσεις που λέω να χτυπά τζάμπα. Ναι, γιατί μπορεί να μην ακούνε. Φυσικά και δεν ακούνε. Αφού δεν είναι κανένας μέσα. Θα έχουν βάλει στο νοσοκομείο, προφανώς. Έλα, ξεκόλα λίγο, βάλε το μυαλό σου να δουλέψεις και πάμε να φύγουμε. Σταμάτα σου λέω, άκουσα βήματα. Κάποιος είναι μέσα. Εγώ πάλι σου λέω, να πας για αρχή σε έναν οριλά. Και αν αυτός δεν βοηθήσει, πήγαινε μετά και σε κανένα ψυχίατρο. Γενικά πάντως να το κοιτάξεις, μην το αφήσεις. Εσύ δεν τα άκουσες τα βήματα δηλαδή. Εγώ το μόνο που ακούω τόσες ώρες είναι μυρτό, μυρτό, μυρτό και μυρτό. Και επειδή εμένα με λένε Δάφνη, σου λέω ότι βαρέθηκα. Λοιπόν, εγώ την κάνω. Εσύ άμα θες, κάτσε εδώ και βάρα κουδούνια. Τι φάση, δεν καταλαβαίνω. Εσύ δεν ανησυχείς. Ναι, εντάξει, ανησυχώ. Αλλά δεν κάνω κι έτσι. Και στην τελική, εσύ δεν μου είπες ότι δεν παίζει τίποτα μεταξύ σας. Ωραία, λοιπόν. Αποδείξέ το μου. Πάμε μαζί κάπου τώρα και ό,τι γίνει. Καλά, εγώ τι να κάνω. Δάφνη! Να σου πω. Σου λες να κρατήσεις το σκηνικό. Είπε τίποτα το αφεντικό? Μπα όχι. Αλλά από ό,τι θυμάμαι από τις άλλες, γύρω στις 2-3 μέρες. Α, εσύ έχεις προϋπηρεσία. Και πόσες απαγωγές μετράς αν επιτρέπεται? Κάνα τάλιρο. 5. Τι νόμιζες ρε ότι τυχαία είμαι εδώ? Όχι, δεν. Έχω χτίσει ένα όνομα τόσα χρόνια στην πιάτσα. Απαγωγές. Φωνή δώρα. Χάιδε μας ορισμένους που είχαν απλήρωτους λογαριασμούς. Απαγωγές. Φωνή δώρα. Δηλαδή, δεν γύρισαν όλοι σπίτι τους. Σε λίγο δεν θα γυρίσεις ούτε εσύ. Σε μεγάλο τεφαρίκι. Την καταδίκη μου. Αυτός είναι ο λόγος που είμαι εγώ εδώ. Έχω υποχρέωση στα αφεντικό. Ξεφορτώσουμε τώρα. Με έπρεξε με τσαπουνόπερα. Τώρα ήρθε η ώρα να δω άλλη ταινία. Εσύ με τα καλά σου. Αυτό είναι μικρό παιδί, ρε. Κοριτσάκι, είσαι καλά? Η ταινία θα είναι ακατάλληλη για ανηλίκους. Τέτοιο ποπόκι δεν έχω ξανασυναντήσει στην καριέρα μου. Αφρός. Θα γλεντήσουμε κι εγώ κι αυτό. Εάν είσαι φρόνιμος, θα φας κι εσύ λίγο. Είσαι καλά? Αδερφή, δεν έχεις γυναίκα, είναι πιο μάνα. Πουλά τα λες. Κουμάντο εδώ κάνω εγώ. Αν δεν γουστάρεις, ζήτησε να σ' αλλάξουνε. Διαφορετικά βγάλε το σκασμό. Και τώρα οι τρεις μας. Τρεις, τρεις. Σκάσε. Σκάσε, σκάσε. Πεπίτα. Δεν θέλω να ακούσω κουβέντα. Είναι βλακεία που... Βλακεία. Μεγάλη αγάπη μου. Χάθηκε ο κόσμος να της πείτε νωρίτερα για την κλινική. Θα της ανοίγατε τα μάτια της γυναίκας. Την είδατε πως άλλαξε χρώμα. Όχι βέβαια ότι δεν ήξερε ότι ο Σωτηράκης είναι μπερμπάντης, αλλά άλλο να το φαντάζεσαι και άλλο να ακούς τα καμπανάκια πάνω από το κεφάλι σου πάντως. Να σας πω, μια χαρά. Εγώ το ευχαριστήθηκα. Ε, όχι, και να το ευχαριστηθείς ρε Πεπίτα. Είναι δυνατόν. Δηλαδή τα ξευχαριστήσει με το κέρατο της γυναίκας. Δεν ξέρω, εγώ πάντως ειλικρινά στεναχωρέθηκα. Κι εγώ. Πολύ, πολύ. Καλά. Είστε χάπατα και τα δύο, βρε. Όταν μια γυναίκα είναι με έναν άντρα που την απατά, μαραζώνει και δεν ξέρει το γιατί. Μα
παραζώνω σαν το κερακι λιώνω, που λέει και ο Βαμβακάρης. Μας έχεις μπερδέψει λίγο. Τι λες? Λέω ότι καλύτερα η γυναίκα να μάθει τώρα για το κέρατο που είναι νωρίς να κάνει και τα κουμάντα της. Και τι εννοείς δηλαδή? Να βρει και αυτήν κόμενο? Ναι ρε Πεπίτα, να το κλείσουμε τελείως το μαγαζί άμα είναι. Όχι αγάπη μου, να το αφήσουμε ανοιχτό να μπαίνει μέσα όποιος θέλει. Βέβαια, έτσι είναι τα πράγματα. Η γυναίκα πρέπει να συγχωρεί την απιστία. Ο άντρας κάνει την κουτσουκέλα, αλλά ο άντρας είναι άντρας. Όχι αγάπες μου, όχι. Κέρατο αυτή, κέρατο κι εμείς. Να μάθουν τι εστιβερεί κοκό. Και δηλαδή τι, να διαλύσει το γάμο τη? Συγγνώμη, ακούω τώρα ένα κοριτσάκι 20 χρονών ή τη γιαγιά μου? Ναι, αγάπη μου, να το διαλύσει τώρα που είναι νωρίς και μπορεί να ψάξει να βρει έναν ωραίο νεαρόντα βραντισμένο να κάνει το κέφι της. Και μετά θα πάει στο Σωτηράκι και θα του τραγουδήσει. Παίζω και γελώ κι άλλον αγαπώ, μάθε κι άλλη μια πως δεν σε θέλω πια. Και θα δείτε μετά πως ο Σωτηράκης θα τρέχει από πίσω της και θα την παρακαλάει. Να σου πω, έτσι που τα λες, μπορεί και να έχεις δίκιο. Τι κάνεις εδώ, αφού είπαμε? Να δε χάλω μόνη μου, σε παρακαλώ, με μαλώνεις, είχαμε κάποιο νέο. Ο Παύλος είπε ότι θα με πάρει τηλέφωνο μόλις έχει κάτι να μου πει πώς προχωράει το σχέδιο. Ωραία, και γιατί δεν τον παίρνεις εσύ? Λες να μπορούσα και να μην το έκανα? Του έδωσα το DVD. Είπε ο άνθρωπος θα το δει με προσοχή και αν έχει κάτι να μου πει θα με πάρει τηλέφωνο να μου το πει. Δηλαδή αυτοί δεν επικοινώνησαν, δεν είπαν τίποτα, δεν αντέχω. Έστειλαν ένα καινούργιο DVD πριν από λίγο. Τι? Και τι είπαν? Είναι καλά. Πες μου ότι δεν την πείραξαν. Πες μου ότι είναι ζωντανή, σε παρακαλώ. Την είδες? Πες μου ότι την είδες. Την είδες? Είπαν ότι θα τηλεφωνήσουν για να μας δώσουν λεπτομέρειες για τα λεφτά. Τη Μυρτούλα μας όμως δεν την είδα. Θέλω να δω το DVD. Πού είναι το DVD? Έχω δικαίωμα να το δω. Σε παρακαλώ. Ηρέμησε. Ηρέμησε. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Ω, γεια σου, Σιλβία. Γεια σου, Αντωνάκη. Όλα καλά? Με τόσα up and down σήμερα, όχι και τόσο. Ευτυχώς όμως, είδα εσένα και μου έφτιαξε η μέρα. Χαίρομαι που είμαι πηγή θετικής ενέργειας για σένα. Εύχομαι να συνεχίσει έτσι υπέροχα η υπόλοιπη μέρα σου. Κάτσε. Πού πας, τι φεύγεις? Τι με αδειάζεις έτσι? Μα τι άκαρδη γυναίκα που είσαι. Να σου πω, θέλεις να σε περιμένω να σχολάσεις, να κάνουμε κάτι μαζί? Κανονικά εγώ είχα μια ηχογράφηση, αλλά ακυρώθηκε. Και έτσι είμαι free. Free? Τι εννοείς free? Free για καφέ, ας πούμε, ή free δεν έχεις κάποια σχέση αυτό το καιρό? Δεν μου εξηγείς και μπερδεύομαι, καημενούλα. Είμαι single. Πώς να σου το πω? Εσύ και single? Oh. Περνάνε διάφορες κατά καιρούς, αλλά... Αλλά δεν σ' αγγίζουν, ξέρω. Το γλεντάμε δηλαδή το χρόνο μας, κυρία Αντωνάκη. Αφού δεν μπορώ να έχω εσένα, τι να κάνω? Γιατί όταν με είχες, τι έκανες? Πολλά. Και λάθη έκανα και βλακίες. Και ανώριμος ήμουν. Ορίστε, τα παραδέχτηκα όλα. Ευχαριστημένη. Ρεκόρ Γκίνες. Η πιο γρήγορη εξομολόγηση. Σε παρακαλώ. Το παιδί μας χρειάζεται, σε παρακαλώ. Τι άνθρωποι είναι αυτοί? Δεν έχουν οικογένεια, δεν έχουν παιδιά. Βασανίζουν ένα κοριτσάκι. Όταν μπαίνουν τα λεφτά στη μέση, δεν υπάρχουν. Ούτε μάνα, ούτε πατέρας, ούτε αδελφοί. Η Μυρτούλα μου είναι πολύ ευαίσθητη. Δεν ξέρω αν δεν τα αντέξει χίλιες φορές να περνάνε εμένα. Αυτό να κάνουμε. Σε παρακαλώ, πίστεψέ με, όλα θα πάνε καλά. Πρέπει να φανούμε δυνατοί. Το κορίτσι μας είναι ζωντανό και μας χρειάζεται. Ναι. Ναι, να φανούμε δυνατοί. Τι να κάνω? Να συνεχίσω να λέω για τη σχολική ιδιότητα? Οι συμμαθητές της με πήραν τηλέφωνο στο σπίτι. Την ψάχνουν, θέλουν να τη δουν. Ήρθε και ο κλέρχος με τη Δάφνη. Τι έκανες, δεν το άνοιξες? Όχι. Αν ξανάρθουν. Η Δάφνη θα πάει κάποια στιγμή στο σπίτι της και θα μιλήσει στους γονείς της, Αντρέα. Δεν μπορούμε να το κρύβουμε για πολύ. Τουλάχιστον στο Σωτήρι πρέπει να το πεις.
Δεν θέλω. Δεν θέλω, αλλά φοβάμαι ότι πρέπει. Δεν έχω άλλη επιλογή. Ρε Σιλβιάκη, ρε Σιλβιάκη. Δεν αφήνουμε το δούλεμα. Να το πάρουμε πάλι από την αρχή, να δούμε πού μπορεί να πάει. Εγώ και εσύ και όπου μας βγάλει, ε. Ναι. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Είσαι και κοινωνικό αγόρι εσύ και εγώ δεν τα μπορώ αυτά. Θα πληγωθώ. Άρα, έχεις αισθήματα. Κάτι τι νιώθεις ακόμα. Δεν με ξεπέρασες. Αγάπη μου, να σου πω κάτι. Όχι μόνο σε ξεπέρασα, αλλά δεν θυμάμαι πώς ήμουν το βράδυ που μαζί σου πέρασα. Ωραία στιχάκια αυτά. Να τα δώσεις στον Τίμο να τα κάνει σουξέ, μην πάνε χαμένα. Α, και για να μην φανώ αγενής, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, αλλά έχω κανονίσει. Άκρη. Ψτ. Δίκιο έχει. Ωραία στιχάκια είναι αυτά. Άσε με ρε Μάρη, φτιάξε ένα καφέ. Όχι μόνο σε ξεπέρασα, αλλά δεν θυμάμαι πώς ήμουν το βράδυ που μαζί σου πέρασα. Έφυγα. Πάω να συναντήσω τον Ανδρέα στο μπιλιαρδάδικο. Δεν κακό. Δεν κακό. Όχι μόνο σε ξεπέρασα, αλλά δεν θυμάμαι πώς ήμουν το βράδυ που μαζί σου πέρασα. Πω, 100.000 δίσκοι. Φοβερό, φοβερό ζεμπέκι μου θα γινόταν αυτό. Το ζεμπέκικο της χιλόπιτας. Ή όχι, το ζεμπέκικο του μπακουριού. Τώρα βέβαια, μάλλον εγώ θα έπρεπε να το χορέψω αυτό. Άργησα και θα λέει ότι ξέχασα τον καφέ της. Έλα, μην αγχώνεσαι. Έτσι κι αλλιώς έχει περάσει για λίγο. Από το πρωί είσαι στην τσίτα με όλα. Ξαφνικά θέλεις να φύγεις για Ελβετία. Τώρα έρχεται ήδη, μέσα στη μαυρίλα και φεύγει ασύφουνας. Δηλαδή μεταξύ μας, αλλά δεν είναι και πολύ φυσιολογικά αυτά τα πράγματα. Δεν είμαι περίεργη. Ξέρεις ότι αγαπάω πολύ και εσένα και την οικογένειά σου. Σε παρακαλώ για τελευταία φορά, πες μου. Τι να σου πω, δεν συμβαίνει τίποτα. Απλά η Ήβη υπερβάλλει όπως πάντα. Η Μυρτώ έπαθε περιτονίτιδα χθες και τρέχαμε στα νοσοκομεία όλη νύχτα. Καλά αυτό είναι και γιατί δεν μου το λες από το πρωί. Και τώρα πώς είναι. Καλά. Μάλλον καλά. Τι εννοείς μάλλον καλά. Ανδρέα, σε ξέρω τόσα χρόνια. Και είναι η πρώτη φορά που μου λες ψέματα. Και η πρώτη φορά που σε βλέπω τόσο ταραγμένο. Ο αριθμός που καλέσατε είναι πιθανό να μην ενεργοποιημένος. Παρακαλώ, δοκιμάστε αργότερα. Ξύπνησε το μαναράκι. Παράταμε. Γουστάρω τα νευρικά κορίτσια. Τράβα να φέρεις νερό στο λουκουμάκι, ρε. Θα στέχνω στο στοματάκι της. Δεν πάω πουθενά. Αν ήθελε νερό θα το έλεγε. Τσακίσου, ρε. Δεν είσαι τ' αφεντικό μου. Να πας εσύ. Θα τα πούμε μετά εμείς οι δύο. Σας παρακαλώ, μη με αφήνετε μόνο με αυτόν. Μη φοβάσαι. Δεν θα τον αφήσω να σε πειράξει. Δεν ήξερα. Ήθελες παγακιά? Όχι, εντάξει. Να σου πω. Με τόσα άκυρα που φάγα σήμερα, εάν μου λέγες ότι δεν ήθελες να έρθουμε και εδώ, θα σκεφτόμουν ότι δεν ψήνεσαι. Εκεί θα ξενέρωνα. Όχι, μωρέ, δεν είναι αυτό. Είμαι λίγο ντεφορμέ σήμερα. Ξέρεις, σκεφτόμαι διάφορα και όλα με χαλάνε. Μέσα στα όλα είμαι κι εγώ. Γεια σας. Σου, αγόρι μου, τι κάνεις εδώ? Πώς και μείνατε σπίτι, αυτό εννοώ. Δεν μπήκατε καμιά βολτίτσα? Ο νεαρός από εδώ δεν είχε πολύ όρεξη και τη βγάλαμε μέσα. Ρε μαμά, ξέρεις σε ποιο νοσοκομείο έχουν τη Μυρτώ? Γιατί αν δεν το μάθει ο κλέρχος θα σκάσει. Τι πράγμα? Η Μυρτώ είναι στο νοσοκομείο? Γιατί τι έπαθε? Δεν το ξέρατε. Έκανα εγχείρηση. Μήπως την έχουν πάρει στην κλινική του κυρίου Σωτήρη? Είναι εύκολο να τον πάρετε ένα τηλέφωνο να μάθουμε. Αχ, ναι, πάρτον ένα τηλέφωνο γιατί αλλιώς δεν παίζει να ηρεμήσει. Τον πήρα, αλλά ήταν κλειστό. Είχε πολλή δουλειά σήμερα.
Δεν μπορώ να το πιστέψω. Και τώρα τι θα κάνεις? Πώς θα βγάλεις τόσα λεφτά? Έχω μιλήσει με την τράπεζα στην Ελβετία. Αύριο θα μου τα έχουν έτοιμα μετρητά. Το μόνο που θέλω είναι να πάω να πάρω τα λεφτά, να τα φέρω, να τους τα δώσω και να πάρω από πίσω το παιδί μου. Έτσι και την έχουν πειράξει όμως. Δεν ωφελούν τα νεύρα, Αντρέα, αυτές τις ώρες. Δεν είναι νεύρα, Τιμό. Απόγνωση είναι. Δεν σε έχω ξανακούσει να μιλάς έτσι. Στη φύση υπάρχουν μόνο ένστικτα. Ένστικτο αυτοσυντήρησης, αναπαραγωγής. Ένστικτο κυριαρχίας. Οι άνθρωποι όμως έχουμε λογική, έχουμε νόμους. Μπορούμε να διαχωρίζουμε το καλό από το κακό. Υπάρχουν όμως κάποιοι άνθρωποι που επιλέγουν μόνο το κακό. Μπορείς όμως να τα βάλεις μαζί τους. Μπορώ. Μπορώ. Και πίστεψέ με ότι το καλό θα νικήσει. Όχι όμως και χωρίς απώλειες. Γιατί πρέπει η ζωή να μας τιμωρεί? Το κακό δεν έρχεται πάντα για να μας τιμωρήσει, αλλά για να μας δώσει ένα χαστούκι, μπας και συνέλθουμε. Τι εννοείς? Μην τσιτώνεσαι για καυγά. Το μόνο που με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι το παιδί μου. Και όσο για το χαστούκι το έχω φάει, μην ανησυχείς. Κι εγώ. Μέχρι χθες, αν με ρώταγες τι είναι το πιο σημαντικό στη ζωή μου, θα σου έλεγα η μουσική. Τώρα όμως ξέρω ότι το πιο σημαντικό είναι οι άνθρωποι μου. Ο πατέρας μου, η αδερφή μου, η οικογένειά μου. Μια οικογένεια που στερήθηκες και θεωρείς υπεύθυνη εμένα. Δεν είναι ώρα να πιάσουμε αυτή την κουβέντα. Πάντως θέλω να ξέρεις ότι... ό,τι και να κάνω, το κάνω από υπερβολική αγάπη για τη Μυρτώ. Είναι η ζωή μου. Το ξέρω. Εγώ τι μπορώ να κάνω για σένα? Καταρχήν, θα έπρεπε να μην πεις κουβέντα σε κανέναν. Κατά δεύτερο, να μου προσέχεις τη Μελίσσα. Περνάει μεγάλο ζόρι και ας μην το δείχνει. Καθόλου όμως. Είχαμε πρόβα σήμερα και ήταν υπέροχη. Χαίρομαι. Χαίρομαι πολύ που τα ακούω. Θα την πάρω τηλέφωνο τώρα να πάμε καμιά βόλτα να ξεσκάσει. Ωραία. Να την προσέχεις μαζί σου με τη μουσική, ξεχνιέται κάπως. Εγώ θέλω να περάσω το Σωτήρι, την κλινική, να του πω τι γίνεται. Αν θες τη γνώμη μου, άστο καλύτερα. Γιατί? Υπάρχει κάτι που δεν ξέρω? Όχι. Δεν ξέρω, από ένστικτο. Πάντως, όσο λιγότερο το ξέρω, τόσο καλύτερο. Δεν έχεις άδικο. Ούτε κι εγώ τον εμπιστεύω. Όμως, σε αυτή τη φάση δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Ξέρεις, η Μυρτώ με την κόρη του πηγαίνουν στο ίδιο σχολείο. Και αν το εξηγήσω, αν ξέρει, θα γλιτώσω τις περιττές ερωτήσεις. Τι διάλο. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Και στο κάτω-κάτω ο αδελφός μου είναι. Τι καθίσατε και τι είπατε? Τώρα θα πιάσει το Σωτήρι, θα του πει ότι ξύνομαι και ότι δεν κάνω τίποτα και θα με στείλει από την κλινική. Ηρέμησε, ρε παιδάκι μου. Δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσει για μάτα. Δεν κάνει ρουφιανιές. Είναι πολύ εντάξει τύπος. Ναι, καλά. Όταν μπούμε στον ΟΑΕΡ, εσύ θα με χάρτσε την κόμπη. Δεν θα μιλήσει, λέμε. Αυτή την περίοδο έχει, πίστεψέ με, πολύ σοβαρότερα προβλήματα να σκεφτεί. Μεταξύ μας τώρα. Ξέρω, ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω πώς παντρεύτηκε αυτόν τον άντρα. Εντάξει, εγώ για λίγο τον έχω δει, αλλά. Και από αυτό το λίγο μου φάνηκε ξενέρωτος, βαρετός, μονότονος. Ενώ
Η Αμάντα είναι φωτιά και λάβρα. Και λίγα λες, την κοιτάς και ζαλίζεσαι. Αυτή η παιδί μου θέλει έναν άντρα να τη βάλει κάτω, να αναστενάξουν τα πατώματα, να ανεβαίνει τις οκτάβες 3-3 από εδώ. Έναν άντρα σαν το δικό σου, καλή ώρα. Να τη στείλουμε τον Γιώργο. Τι έκανες, πήγες στην αστυνομία? Όχι. Μόνο στον Παύλο το είπα. Και τη χειρίζεται αυτό στην υπόθεση. Το θυμάσαι τον Παύλο, έτσι? Ναι, πώς. Τον ιδιωτικό detective, δεν λες? Τι έκανε? Του έδωσα το DVD να το κοιτάξει και περιμένω το τηλεφώνημά του. Εσύ από αυτά που είδες μπόρεσες να καταλάβεις κάτι? Τίποτα. Απολύτως τίποτα. Ήταν πολύ καλά καμφλαρισμένος αυτός το DVD. Πάει κάπου το μυαλό σου? Παντού και πουθενά. Θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε που έχει βάλει στο μάτι τα λεφτά μου. Έχεις δίκιο. Εγώ πάντως προτείνω, για να μην κινήσουμε υποψίες, να συνεχίσουμε αυτή την ιστορία με τη Μυρτώ και το νοσοκομείο. Ναι, ναι, ό,τι πεις. Θα τις κάνω μια ψεύτικη εισαγωγή, έτσι ώστε να βρει χρόνο ο Παύλος για τις έρευνές του και εσύ να πας στην Ελβετία για να φέρεις τα λεφτά. Οκ. Έτσι θα κάνουμε. Σε ευχαριστώ πολύ για αυτό που κάνεις. Είσαι αδερφός μου. Και σε στηρίζω. Βέβαια δεν έχω χρήματα, αλλά με οποιοδήποτε άλλο τρόπο σε βοηθώ όσο μπορώ. Και στη Μελίσσα και στην Ήβη να πεις τώρα που θα λείπεις ό,τι χρειαστούν, να μην διστάσουν. Ειλικρινά, εκτιμώ πολύ αυτό που κάνεις. Εγώ θα είμαι κοντά σας μέχρι να βρεθεί Μυρτώ, αλλά και μετά. Γιατί παρόλο που σας νοιάζομαι, ποτέ δεν μου δόθηκε ευκαιρία να σας δείξω αυτά που νιώθω. Θα είμαστε ενωμένοι σαν μια γροθιά, αδερφέ μου. Ναι, έλα Παύλο. Ναι, ναι, μόνος μου είμαι. Αλήθεια. Σοβαρά μιλάς, μπράβο ρε Παύλο. Τι να λέμε τώρα, ο Γιώργος είναι πολύ σεξι αγόρι. Και ποιος αντέξει? Εσύ δηλαδή. Σου είπα, το φροντίσαμε, μην ανησυχείς. Όλα οκ. Η διορία σου τελειώνει σε 2 μέρες. Λοιπόν, άκου. Θα σκεφτείς και τα πιο απίθανα σενάρια. Οι περισσότερες απαγωγές γίνονται είτε από συνεργάτες, είτε από συγγενείς των θυμάτων. Τίποτα, σαν μάνα την καταλαβαίνω. Δεν το χωράει ο νους μου. Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο στη Δάφνη, δηλαδή θα τρελαινόμουν. Εγώ δεν θα άφηνα ποτέ τη Δάφνη να περάσει κάτι τέτοιο. Ο Ανδρέας έπρεπε να είναι πιο προσεκτικός. Εκτός από τον Τίμο, έχεις μιλήσει πουθενά αλλού για την απαγωγή? Ναι, στον Σωτήρη. Και τι είπε? Μπορεί να βοηθήσει? Ναι, και μάλιστα κανόνισε ήδη να κάνει τα χαρτιά της μικρής ότι νοσηλεύεται στην κλινική. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι ό,τι είναι να κάνουμε πρέπει να το κάνουμε γρήγορα. Αν καταφέρουν και καθαρίσουν τη φωνή από το DVD, ίσως να αναγνωρίσω ποιος είναι πίσω από όλα αυτά.